Μουδιασμένοι οι υποστηρικτές του κόμματος των Φιλελευθέρων παρακολουθούν τα exit polls των γερμανικών εκλογών. Οι Ελεύθεροι Δημοκράτες υπέστησαν ιστορική συντριβή και όπως όλα δείχνουν μένουν εκτός Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου με το χειρότερο αποτέλεσμα δεκαετιών. Την ευθύνη για την ήττα ανέλαβε ο επικεφαλής του κόμματος και υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Ρέσλερ. Αγαπητοί φίλοι, ανέλαβα την ηγεσία αυτού του κόμματος σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Παρά το γεγονός ότι κερδίσαμε σε κάποιες τοπικές εκλογές, κάτι για το οποίο οι συνάδελφοί μας μπορούν να είναι υπερήφανοι, δεν κατάφερα να πετύχω μια νέα αρχή για τις ομοσπονδιακές εκλογές. Γι' αυτό το λόγο θα αναλάβω πλήρως την πολιτική ευθύνη. Είναι η πρώτη φορά από το 1949 που οι φιλελεύθεροι αποκλείονται από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα της σημερινής βραδιάς. Είναι μια πικρή ήττα, αλλά μας δίνει κίνητρο να κερδίσουμε ξανά, να πείσουμε και να εμπνεύσουμε όλους τους πολίτες που σκέφτονται και νιώθουν ελεύθεροι και θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό στο μέλλον. Εκτός από τον Φίλιπ Ρέσλερ, την ευθύνη για την ιστορική συντριβή του κόμματος ανέλαβε και ο υποψήφιος καγκελάριος Ράινερ Μπιρούντερλε.